Πανικός προκλήθηκε τα ξημερώματα, κυρίες και κύριοι, στην καρδιά της Αθήνας από έκρηξη εκρηκτικού μηχανισμού που προκάλεσε τον ελαφρύ τραυματισμό ενός υπαλλήλου και μεγάλες ζημιές σε πολυκατοικίες και σταθμευμένα αυτοκίνητα. Στόχος των δραστών ήταν γνωστός χώρος εστίασης που βρίσκεται στην οδό Πλουτάρχου. Το απίστευτο είναι ότι ο υπάλληλος είδε τη βόμβα και την έβγαλε στο δρόμο που και εξεράγει. Ήταν τόσο ισχυρή η έκρηξη της αυτοσχέδιας βόμβας στην οδό Πλουτάρχου στο Κολωνάκι που σκόρπισε συντρίμμια σε μια ακτίνα 80 μέτρων. Θρηματισμένες τζαμαρίες, κομματιασμένα αυτοκίνητα, τρόμος και πανικός. Καταλάβαμε ότι κάτι έπεσε και έσπασε. Τρομάξαμε πως δεν είχαμε βγει έξω να πέσουν εκείνη την ώρα πάνω μας. Η βομβιστική επίθεση που είχε ως στόχο γνωστή ψυχαριά έγινε λίγο μετά τις 5 το πρωί. Σύμφωνα με αυτόπτες μάρτυρες, μια μηχανή έστριψε από την Πατριάρχου Ιακήμ στην οδό Πλουτάρχου και ο συνεπιβάτης πέταξε με δύναμη μια τσάντα στην είσοδο του καταστήματος. Πέρασε δύο τύποι με μηχανάκι. Πετάξαν τη βόμβα σε μια σακούλα μέσα. Δύο υπάλληλοι που καθάριζαν διπλανό κατάστημα και ήταν τους δράστες να πετάνε τη σακούλα, κατάλαβαν ότι κάτι δεν πήγαινε καλά και έτρεξαν να δουν τι συμβαίνει. Τους είδε το παιδί επειδή καθόντουσαν έξω εδώ πέρα, που πετάξαν μια σακούλα μέσα στο μαγαζί και κατέβηκε τρέχοντας με το άλλο το φίλο του και το βγάλαν έξω και το ρίχνουν στο δρόμο. Και έτσι εξεράγει η βόμβα, εξεράγει έξω από το μαγαζί. Η έκρηξη ήταν ισχυρή. Το οστικό κύμα από τη βόμβα εκτονώθηκε στη μέση του δρόμου με αποτέλεσμα να προκληθούν τεράστιες ζημιές. Όπως μπορείτε να δείτε, αρκετά από τα αυτοκίνητα που ήταν παρκαρισμένα δίπλα από τον εκρηκτικό μηχανισμό έγιναν κομμάτια. Από την ισχυρή έκρηξη προκλήθηκε μικρός κρατήρας στην άσφαλτο, ενώ ο παράτολμος υπάλληλος μόλις που πρόλαβε να απομακρυνθεί και σώθηκε από θαύμα με μικρές αμοιχές. Εγκάβματα στο πόδι και λίγο στο χέρι είχε. Είχε λίγα αίματα. Εντάξει, καλά είναι πάντως. Το μπαλκόνι μου εμένα όλο εκεί πέρα. Θα είναι και το πάνω το μπαλκόνι. Δεν είναι και τα πάνω. Όλα τα μπαλκόνια. Μέχρι το έκτο, φαντάζομαι. Οι αστυνομικοί που ερευνούν την υπόθεση δεν αποκλείουν να πρόκειται για προσπάθεια εκφοβισμού του ιδιοκτήτη από κυκλώματα που εκβιάζουν καταστηματάρχες.